Γεια χαρά σε όλου και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο για το κανάλι του PSADIC.gr. Είμαι ο Ζήση και συνεχίζουμε τη σειρά βίντεο που κάνουμε εν ώψη ε3 2017, όπου βλέπουμε όλου του μεγάλου publishers και τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτού, τι παιχνίδια θα μα παρουσιάσουν στην έκθεση. Πρώτα είδαμε την Bethesda, μετά ακολούθησε η Ubisoft και σειρά τώρα παίρνει η Electronic Arts ή αλλιώ EA, η οποία διοργανώνει το δικό τη event, το EA Play, λίγε ώρε πριν ξεκινήσει επίσημα η έκθεση Ε3 στο Λο Άντζελε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Όπω σα είχαμε ενημερώσει ήδη, το πρόγραμμα κυκλοφοριών έχει κυκλοφορήσει από την EA για το τρέχον οικονομικό έτο. Και χωρί φυσικά να αποκλείονται εκπλήξει ή κάποιε αναφορέ σε μελλοντικά παιχνίδια, το line-up είναι δυνατό. Όπω πάντα, ξεκινάμε με του αθλητικού τίτλου τη EA Sports και μετά από χρόνια θα κυκλοφορήσει 5 παιχνίδια. Madden 18 και NHL 18 δεν μας απασχολούν και ιδιαίτερα γενικότερα στην ευρωπαϊκή αγορά και κυρίαρχος παραμένει το FIFA. Το FIFA 17 ήταν εξαιρετικό και η προσθήκη της Frostbite Engine μαζί με το The Journey έφτασαν τις πωλήσει στα 11 εκατομμύρια σπάζοντας κάθε ρεκόρ για θετικό τίτλο. Λογικά, στο FIFA 18 η ιστορία του Alex Hunter θα συνεχιστεί, ενώ μένει να δούμε και τι βελτιώσεις θα υπάρχουν στο gameplay. Μεγάλο ερωτηματικό είναι η επανακυκλοφορία του NBA Live μετά από δύο χρόνια. Πάνε χρόνια από τότε που έχουμε έναν καλό τίτλο τη σειρά και ευελπιστούμε το φετινό να είναι ποιοτικό και να βάλει λίγο ανταγωνισμό στο βασιλιά του είδου, το NBA 2K. Η EA Sports δίνει υποσχέσει για κάτι καλό, μένει να το δούμε επιτέλου και στην πράξη. Τέλο, το UFC 3 θα κυκλοφορήσει στο πρώτο τρίμηνο του 2018 και φαίνεται ότι εδραιώνεται στι κυκλοφορίε τη εταιρεία. Το UFC 2 ανέβασε αρκετά τον πύχη και μένει να δούμε πόσο καλύτερο αποτέλεσμα μπορεί να μα παρουσιάσει η EA Sports. Πάμε τώρα σε μία αθλητικούς τίτλους και το όνομα που ξεχωρίζει για φέτος είναι το Star Wars Battlefront 2. Η DICE έχει κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια και το καινούριο Star Wars θα έχει επιτέλους single player campaign και αρκετά μεγαλύτερο περιεχόμενο σε σχέση με το πρώτο μέρος. Η Criterion Games βοηθάει στην ανάπτυξη και είναι αρκετά πιθανό να έχουμε και συνέχεια για το PSVR μετά το περσινό πολύ καλό X-Wind VR Mission. Το Star Wars όμως είναι η μηχανή κοπής χρήματος και η EA έχει στα σκαριά και άλλους τίτλους που πιθανόν να παρουσιάσει με κάποιο teaser όπως το παιχνίδι τρίτου προσώπου που ετοιμάζει η και θα κυκλοφορήσει το 2018. Action Adventure τρίτου προσώπου Star Wars παιχνίδι έχει αναλάβει και η Rispo Entertainment αλλά λογικά βρίσκεται αρκετά νωρί στον κύκλο ανάπτυξη και δεν νομίζω πω θα έχουμε πολλέ λεπτομέρειε στο EA Play. Συνεχίζοντα με τι περιπέτειες στο διάστημα, σίγουρα θα δούμε περιεχόμενο DLC για το Mass Effect Andromeda. Μπορεί η Bioware Mondrial να βρίσκεται σε δυσμένια μετά το όχι και τόσο καλό αποτέλεσμα, αλλά η υποστήριξη του τίτλου θα συνεχιστεί κανονικά. Επόμενο παιχνίδι που θα δούμε είναι το νέο Need for Speed που θα κυκλοφορήσει στο τελευταίο τρίμηνο τη χρονιά. Για άλλη μια φορά η Ghost Games βρίσκεται στο τιμόνι και ευελπιστούμε να έχει μάθει από τα λάθη του προπέρσινου Reboot. Ήδη γνωρίζουμε ότι ευτυχώ το παιχνίδι δεν θα είναι always online, ενώ φυσικά θα υπάρχουν κυνηγητά με την αστυνομία. Η παραπάνω τίτλη είναι δεδομένη και στην παρουσίαση της EA θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες συνοδευόμενες από νέα τρέιλερ και ημερομηνίες κυκλοφορίας. Ωστόσο σίγουρα θα έχουμε και κάποιες επιπλέον ανακοινώσεις και πιθανότατα θα αφορούν τα project της BioWare. Πριν από ένα μήνα περίπου είχαν κυκλοφορήσει οι φήμες που αφορούσαν το νέο παιχνίδι της BioWare με κωδική ονομασία Dylan και θα είναι ένα MMO σε Steel Destiny και με επιρροές από The Division. Επίσης η BioWare Austin εργάζεται σε τίτλο Star Wars που ενδέχεται να είναι remake του Knights of the Old Republic, οπότε υπάρχουν μεγάλε πιθανότητε η EA να δώσει στο φω τη δημοσιότητα περισσότερε πληροφορίε, αν όντω φυσικά ισχύουν οι φήμε. Όσον αφορά συνέχεια άλλων franchises, δεν μπορώ να δω με τίποτα κάτι καινούργιο από τι σειρέ Dead Space ή Skate που θα τα περίμενε αρκετό κόσμο. Στο περσινό EA Play ανακοινώθηκε το EA Originals, που στην ουσία η EA στηρίζει μικρού indie developers. Να μας, ώστε να μας προσφέρουν δυνατέ εμπειρίες. Πρώτη ήταν το εντυπωσιακό Unravel και γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι ετοιμάζεται το sequel, οπότε το Unravel 2 λογικά θα αποκαλυφθεί με τρέιλερ και με ημερομηνία κυκλοφορία. Κάτι παρόμοιο αναμένουμε και με τα Fae και Sea of Solitude που ανακοινώθηκαν από πέρσι και έκτοτε δεν γνωρίζουμε τίποτα. Πιθανότατα θα δούμε και άλλου indie τίτλου στην προσπάθεια τη EA να επεκτείνει την υποστήριξή τη σε μικρότερου developers. Αν τι άλλα, το EA Play 2017 παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Οι περισσότερε κυκλοφορίε είναι ήδη γνωστέ, αλλά όλο και κάτι καινούριο θα έχει να μα παρουσιάσει η EA. Το Star Wars θα καταλάβει σίγουρα μεγάλο χρόνο στην παρουσίαση, με αρκετά παιχνίδια να ετοιμάζονται από τα στούντιο τη εταιρεία, ενώ και οι αθλητικοί τίτλοι αποτελούν ανέκαθεν δυνατό χαρτί, με κυριότερο φυσικά το FIFA. Αυτά πάνω κάτω το τι περιμένουμε από την EA. Πείτε μα εσεί στα σχόλια ποια παιχνίδια θα θέλατε να δείτε από την εταιρεία. Ποια παιχνίδια περιμένετε και ποια παιχνίδια προβλέπετε ότι θα ανακοινωθούν και ίσω να μην τα ξέρουμε έω σήμερα. Αυτά. Περισσότερα στα σχόλια. Τα λέμε στο psadic.gr.